μόνος. Σε μια εποχή αναστάτωσης, διενέξεων, διχοστασιών, ήρθε ο Χριστός, όπως ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που είναι παρμένο από την προσεφησίους επιστολή, να μας δώσει όχι απλά το δώρο Του, αλλά την ύπαρξή Του. Ήρθε ο Χριστός στη γη και πρόσφερε την ειρήνη, διότι αυτός είναι η ειρήνη. Την εποχή που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διέτεινε και ανακοίνωνε και πρόσφερε μια ρωμαϊκή ειρήνη, Pax Romana, αλλά τι ειρήνη? Ειρήνη με το σπαθί και το δόρυ. Ειρήνη με την απειλή και την κυριαρχία. Σε μια εποχή που υπήρχαν δούλοι, υπήρχαν και ελεύθεροι, υπήρχαν υποτεταγμένοι και η ελευθερία ήταν χαμένη. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι αντιστρατεύονταν ο ένας τον άλλο. Σε μια εποχή που ο αδελφός ενάντια στον αδελφό επιτεθόταν. Όμως αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε δεν ήταν γνώρισμα μόνο εκείνης της εποχής. Και σήμερα συμβαίνουν. Κάθε μέρα συμβαίνουν τα ίδια. Πόλεμοι, διαιρέσεις, εμφύλοι, σπαραγμοί. Και όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θα δούμε τους πολέμους και δεν θα ψάξουμε την ειρήνη μόνο στο κοινωνικό επίπεδο. Αλλά θα ψάξουμε την ειρήνη εντός ημών, μέσα μας. Ψάχνουμε και βρίσκουμε ότι και μέσα μας υπάρχει αναστάτωση. Η ειρήνη είναι ένα φευγαλαίο πουλί που το ζητάμε και δεν ξέρουμε πού να το βρούμε. Αν θελήσουμε να ακούσουμε ένα ειδόνι, θα πάμε σε ένα δάσος, σε μια ερημική, πευκόφυτη ή δενδροφυτευμένη περιοχή. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε αλλού. Έτσι και το πουλί της ειρήνης, το δώρο αυτό της ειρήνης, δεν θα το κυνηγήσει να το συναντήσει κάποιος σε διαδηλώσεις, σε πορείες ειρήνης, σε συνθήκες και συμφωνίες ειρήνης. Όχι, δεν φτάνει εκεί. Θα ψάξει να βρει την ειρήνη ο άνθρωπος μέσα του. Μα παλεύει. Συνεχώς. Τέτοια αναστάτωση δεν μπορεί να την εξηγήσει. Γιατί συχνά καταφεύγει στη συγγνώμη? Έκανε λάθος, σε κάτι έφταξε. Γιατί συχνά καταφεύγει στη συμφιλίωση, επιζητά την ειρήνη? Και εκεί έκανε λάθος, διότι παρεκτράπη από τη σοδού της όμορφης, της ευγενικής. Θέλει ειρήνη ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Χριστός μας τη χαρίζει, μας την προσφέρει. Αυτός έστειλε την ειρήνη μόνο. Και την ειρήνη έχουμε ανάγκη να την επιδιώξουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτα, αφού θέλουμε να ειρηνεύσουμε μέσα μας, θα επιδιώξουμε να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Η πρώτη ειρήνη, το πρώτο σκαλοπάτι, από εκεί κερδίζεται και εκεί καταρχιέται. Όσο ο άνθρωπος ονομάζει τον εαυτό του πιστό χριστιανό, είναι στο πρώτο σκαλί αυτής της συμφιλίωσης με τον Χριστό. Γιατί έχει κι άλλα σκαλοπάτια. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει πόσο πρέπει να προσεγγίσει τον Θεό για να συμφιλιωθεί μαζί του. Κύριε, σε πιστεύω, μα δεν αρκεί, και ο Σατανάς και τα δαιμόνια πιστεύουν πολύ περισσότερο από εμάς ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Εκείνοι τον μισούν. Εμείς τον αγαπούμε και ο άνθρωπος που θέλει να προσεγγίσει τον Θεό θα ξεκινήσει από την πίστη
αλλά ο δρόμος που θα πορευτεί θα είναι η αγάπη. Με αγάπη θα θελήσει αυτή την πίστη του και πρέπει αυτή την πίστη του να την ολοκληρώσει. Δεν είναι διαταγή, είναι έμφυτη ανάγκη στον άνθρωπο, είναι τάση, είναι ροπή, είναι κίνηση. Αυτή την αγάπη θα πρέπει να τη χτίσουμε ολοκληρωμένα και σωστά. Και ο δρόμος έχει λεπτομέρειες. Αν εγώ λέω ότι πιστεύω στον Θεό και τον αγαπώ και δεν εφαρμόζω τον λόγο του, δεν εφαρμόζω τη θέληση και τη διδασκαλία του, το μισό εκτελώ. Δεν ολοκληρώνεται η προσπάθειά μου. Η προσπάθειά μου να συμφιλειωθώ με τον Θεό τη στιγμή που ο Χριστός έχει ανοιχτεί την αγκαλιά και με προσμένει είναι να εφαρμόσω τον λόγο του. Πότε? Όταν έρθει η νηστεία και όταν πλησιάζουν Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Άντε στην καλύτερη περίπτωση και στην Σπαναγία στο 15 Αύγουστο. Τότε ξεγελάμε τον εαυτό μας. Όχι βέβαια. Ο αγώνας αυτός είναι διηνεκής, ασταμάτητος, είναι καθημερινός. Η προσέγγιση μας προς τον Χριστό για να συμφιλειωθούμε μαζί Του και να αποκτήσουμε αυτό το μεγάλο δώρο Του, της ειρήνης, είναι καθημερινός. Συμφιλειώνομαι με τον Θεό και τον προσεγγίζω με την προσευχή μου. Και έτσι επιτυγχάνεται αυτή η σχέση. Αναπτύσσεται η σχέση μεταξύ εμού και του Χριστού. Και όσο πλησιάζω τον Χριστό, γλυκαίνομαι από την παρουσία Του και πάω στο δεύτερο επίπεδο, να συμφιλειωθώ με τον εαυτό μου. Παλεύω μέσα μου. Έχω μέσα μου έναν αντίπαλο, πολύ φοβερό. Δεν υπάρχει φοβερότερος αντίπαλος, σκληρότερος αντίπαλος από αυτό που κρύβω μέσα μου, τον κακό μου εαυτό. Δεν με φταίει ο γείτονας, δεν με φταίει η γυναίκα μου, δεν με φταίνουν τα παιδιά μου, ο διευθυντής, δεν με φταίει το αφεντικό μου, δεν με φταίει κανένας άλλος. Με φταίει ο κακός μου εαυτός. Αυτά τα πάθη που βρίσκονται στην ύπαρξή μου και ελοχεύουν μέσα μου και με τρυπούν. Δεν με αφήνουν σε ησυχία. Γιατί προσπαθώ να συμφιλειωθώ με αυτά. Λάθος μεγάλο. Μα τι να κάνω. Μέσα μου υπάρχουν και με αναστατώνουν. Να τα πατάξω. Να τα πολεμήσω. Η πολεμική εναντίον των παθών. Μίσος ένα επιτρέπεται. Εναντίον της αμαρτίας. Αν έχω συνθηκολογήσει με την αμαρτία, αν έχω συνάψει καλές σχέσεις με την αμαρτία, τότε δεν θα βρω ειρήνη. Δεν θα βρω στην καρδιά μου και ούτε την πολυπόθητη ειρήνη με τον Χριστό, δεν θα την επιτύχω. Ο αγώνας είναι εναντίον των παθών για να μπορέσω, μέσα μου να νιώσω την παρουσία του Χριστού. Η ειρήνη ο Χριστός. Και τι νιώθω με την ειρήνη? Νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω τον συνάνθρωπό μου. Νιώθω ότι μπορώ να επενέσω τον συνάνθρωπό μου. Νιώθω ότι μπορώ να αγαπήσω τον συνάνθρωπό μου. Νιώθω ότι μπορώ να δικαιολογήσω τις αδυναμίες της γυναίκας μου και η γυναίκα μου τις δικές μου. Νιώθω ότι έχω ανάγκη να προσφερθώ αφού θέλω να μου προσφέρουν. Νιώθω ότι έχω ανάγκη να θυσιαστώ αφού θέλω οι άλλοι να θυσιαστούν για μένα. Νιώθω ότι έχω ανάγκη να αποδεχθώ αφού οι άλλοι θέλουν να αποδέχονται. Η αγάπη έχει ένα ευρύ φάσμα και όσο αυτή απλώνεται τόσο μεγαλουργεί. Αλλά η βάση, το θεμέλιο, η πολεμική εναντίον των παθών για να φτάσω στο τρίτο επίπεδο που είναι η συμφιλίωση με τον συνάνθρωπο. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν σχέσεις με τους ανθρώπους και κράτη με κράτη και έθνη με έθνη συνάπτουν συμφωνίες και συνθήκες ειρήνης. Αλλά μετά από λίγους μήνες ξεκινάει ο πόλεμος. Πού κρυβόταν? Ποια ειρήνη υπέγραψαν? Δεν υπέγραψαν ειρήνη με τον Χριστό. Δεν αφιέρωσαν την καρδιά τους, τη σκέψη τους στον Χριστό. Και δεν αφιέρωσα εγώ ο καθένας να σκεφτεί από τον εαυτό του ποια επιθυμία αφιέρωσα στον Χριστό για να έχω την ειρήνη του Χριστού.
την επιθυμία να αγιάσω. Αυτή να ας έχουμε στο νου μας. Γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη να ιδρύσει η Εκκλησία, ήρθε στη γη να ανοίξει τον δρόμο για τη Βασιλεία του Χριστού. Και η Βασιλεία του Χριστού εδώ στη γη έχει ένα όνομα. Λέγεται Εκκλησία. Ήρθε και θέλει μέσα σε αυτήν να είμαστε ενταγμένοι. Και ενταχθήκαμε με το βάπτισμα, αλλά έχουμε ανάγκη μόνοι μας να παραμείνουμε με τη δικιά μας θέληση μέσα στην Εκκλησία. Και δια της πίστης και δια της Εκκλησίας αγιάζεται ο άνθρωπος, την ειρήνη του Χριστού να αποκτήσουμε μέσα μας, με τον συνάνθρωπο, αφού πρώτα έχουμε συνάψει σχέση αγάπης, ειρήνης με τον Χριστό, και ο δρόμος για την αγιότητα είναι βέβαιος, αφού επιτύχουμε να εφαρμόσουμε το λόγο του Χριστού κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Αμήν, αδελφοί μου.